Καλημέρα. Ξυπνήστε όλοι τώρα. Ήρθε η ώρα για ένα ακόμη PC build. Σήμερα σας έχω κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Καταρχάς έχω τον Αλέξανδρο του Καρατζά πίσω από την κάμερα. Τι γίνεται, κύριε? Γεια σας. Πάλι στα παπούτσια του Αλέκου, ρε. Πάλι θα γκρινιάζουμε, ρε. Πάλι θα λένε, δεν έχει ήχο, δεν έχει καλή εικόνα. Τέλειο θα είναι όλα όμως. Γιατί εμείς μπορούμε, εμείς άλλωστε. Τι να μας πει. Inferno Braveheart. Χρόνια τώρα. Τι να μας πει τώρα για κάμερες και ήχους τώρα, πλάκα μου κάνεις, ρε. Άλλωστε, αυτή τη δουλειά την κάνουμε για αυτόν. Καταρχάς, στη συνέχεια του βίντεο θα είναι και ο Αλέκος, θα τον δείτε. Θα έρθει. Θα έρθει να επιτηρήσει, λέει, το project, Άλεξ. Έτσι ακριβώς μου το είπε. Ναι, θα πεταχτώ λίγο να το επιτηρήσω. Ωραία, να μου φτιάξει και μερικά settings εδώ στην κάμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε το gaming PC του Αλέκου. Τώρα θα μου πείτε, ο Αλέκος για ποιο λόγο χρειάζεται gaming PC? Για να παίζει μία Dota, δύο MMOs, κάνα Diablo, κανένα, ξέρω εγώ, World of Warcraft, κάνα τέτοιο. Καμιά φορά θα βάλει και κανένα παιχνιδάκι, πιο παιχνιδάκι καλό. Και γενικά όλο αυτό για τον Αλέκο είναι overkill, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Τώρα τέλος πάντων, ας μην τον κουβεντιάσουμε, αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Τον βοηθάω και εγώ πολύ, του τσοντάρω πολλά από τα παλιά μου που είναι επίσης πολύ καλά και μια χαρά τη βρίσκει ο Αλεκουλίνης, ο ηγετουλίνης. Πώς θα, από πού να ξεκινήσω? Θα κάνω μια αναφορά στο τι hardware φοράει αυτό το PC. Κάποιο από το hardware είναι καινούριο, κάποιο είναι λίγο πιο παλιό. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ικανό PC, το οποίο τρέχει με αυτή την κάρτα που θα σας εξηγήσω, τρέχει τα πάντα και σε 4K, σε όλες τις αναλύσεις και 60fps κτλ. Θα ξεκινήσω από τον πύργο, το case που θα φιλοξενήσει το κουτί, το build του Αλέκου, sorry. Αυτό μας το έστειλε η Deepcool, ανήκει στην σειρά GamerStorm της εταιρείας, λέγεται Ducase, Ducase, Ducase. Πόσοι άλλοι τρόποι? Ducase Liquid. Yeah, baby. Come on, baby. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο κουτάκι. Αν θυμάστε, σας είχα δείξει και σε προηγούμενο PC build, νομίζω στο αμέσως προηγούμενο PC build, επίσης ένα κουτάκι της εταιρείας, το οποίο εντάξει, εξωτερικά είναι ένα ok, τυπικό, ωραίο κουτάκι, δεν έχει κάτι super wow. Το ιδιαίτερο κρύβεται μέσα, γιατί έχει ενσωματωμένο σύστημα ψήξης. Και μάλιστα το συγκεκριμένο και το προηγούμενο ήταν πολύ παράξενο, είχε ένα σχήμα DNA, αν θυμάστε, και τέτοια πράγματα. Αυτό έχει κάτι πολύ ιδιαίτερα εφέ, με φώτα, γυρίζουν κάτι ανεμιστήρες με το νερό. Θα τα δείτε όλα στην πορεία. Αμέσως μετά θα περάσω σε αυτό, θα το δείξω λίγο πιο αναλυτικά. Ξεκινάω από την μαμά του PC Build, η οποία είναι η Gaming M3 της MSI. Αυτή έχει το Z170 chipset της Intel. Μαλάκα, αυτό θα μπορούμε να το πούμε άνετα, ναι. Εγώ είμαι η motherboard των Unboxholics. Εγώ σας φιλοξενώ. Ο Αλέκος είναι το τροφοδοτικό, η κάρτα γραφικών. Η κάρτα γραφικών, επειδή είναι ναι. Ο Καρατζάς είναι η μνήμη. Ο Μπάμπης είναι το τραπεζάκι δίπλα. Για να αφήνουμε τα φαγητά. Τόση σχέση έχει με τα PC, κατάλαβες δηλαδή. Λοιπόν, η motherboard αυτή είναι μια πολύ ωραία motherboard, Gaming M3 λοιπόν της MSI, με το Z170 chipset. Το επόμενο πολύ σημαντικό πράγμα που κοιτάω, και μιας και τα έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα ξαναλέω έτσι για τους καινούριους που μπαίνουν και είναι και πάρα πολύ κάθε φορά. Ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά και κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό που πρέπει να κοιτάτε όταν ξεκινάτε να φτιάχνετε μηχάνημα, είναι το τροφοδοτικό. Πρέπει να παίρνετε επώνυμα τροφοδοτικά με 80+ τουλάχιστον logo, θα το πω έτσι για να το καταλαβαίνετε, πάνω τους. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κάτι να κρατάει σωστά το μηχάνημα εν ζωή, σε ρεύμα. Και δεν θα κάτσω τώρα να το εξηγήσω για ποιους λόγους είναι πολύ σημαντικό το τροφοδοτικό, αλλά τέλος πάντων πρέπει να του δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Καλό είναι να κόβετε λίγο από τα υπόλοιπα όταν φτιάχνετε ένα σύστημα και να δίνετε λίγα παραπάνω χρήματα για το τροφοδοτικό σας. Το τροφοδοτικό είναι ένα 700 της Cooler Master,
πάρα πολύ καλό. Για αυτό το σύστημα που έχει ο Αλέκος στα 700 W είναι πραγματικά πολύ καλά. Σηκώνει δηλαδή και μηχάνημα με overclocking και στην κάρτα και στον επεξεργαστή. Θα σηκώνει μια χαρά το overclocking. Τώρα, στον επεξεργαστή έχουμε έναν 6700K της Intel, της 6ης γενιάς επεξεργαστών της Intel, δηλαδή τους Skylake. Είναι ένας επεξεργαστής που χρονίζεται στα 4, με συγχωρείτε, GHz. Με max turbo boost φτάνει τα 4,2 GHz. Γενικά σηκώνει αρκετό overclocking και με την υδρόψυξη που υποτίθεται έχει πάνω το κουτί, που είναι και καλή υδρόψυξη, μάλλον θα τον ανεβάσουμε αρκετά. Δηλαδή σε stable τώρα για καλοκαίρι, το 4,5 μπορεί να το φτάσουμε δηλαδή πολύ εύκολα. Θα πάω στις μνήμες. Στις μνήμες έχουμε δύο κοιτάκια των 16GB DDR4 της Vengeance σειράς της Corsair. Αυτές τρέχουν στα 2400 MHz, δύο κοιτάκια των 16, δηλαδή συνολικά 32GB. Αυτό θυμάται τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι. Τέτοια μνήμη. Λοιπόν, πολύ καλές. Από κάρτα γραφικών έχουμε την... Κοίτα τι κάρτα του δίνω, ρε. Δεν το πιστεύω ότι του δίνω αυτή την κάρτα. GTX 1080. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Αλέκος με GTX 1080. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Έλα. Άντε, γιατί την έδωσες. Ναι. Θα κάνεις να το εξηγήσεις τι το έδωσες. Όχι. Θα πει Σάκη, πότε θα μου φέρεις το PC. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει. Όχι. Να παίζει, δεν τον ενδιαφέρει. Θέλει να παίζει. Λοιπόν, GTX 1080 της MSI, ένα τέρας, ένα σκυλί κάρτα γραφικών. Εγώ έχω πλέον την Ti, οπότε του δίνω την 1080. Τώρα δεν ξέρω τι χάρες και τι πράγματα πρέπει να του ζητήσω για να το πάρω πίσω, έστω και με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, αυτό το δωράκι. Δεν ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ, κάτι πάρα πολύ δυνατό πρέπει να είναι. Θα δείξει, ακόμα δεν το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, αυτή η κάρτα είναι παντοδύναμη και φυσικά σηκώνει το σύμπαν ολόκληρο από θέμα παιχνιδιών, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η έκδοση της MSI είναι πολύ καλή γιατί έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είναι γρήγορη, έχει δηλαδή εργοστασιακό υπερχρονισμό, overclock, και γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή έκδοση για τις 1080. Τι ξέχασα? Ναι, ξέχασα αποθηκευτικό χώρο. Αποθηκευτικό χώρο το σύχαμα έχει έναν Kingston 480 GB. Αυτός είναι ο Kingston σκέτο, δεν ανήκει στην HyperX σειρά νομίζω. Αυτός όμως ανήκει στην HyperX σειρά, είναι Fury 120 GB. Έχει έναν σκληρό δίσκο, το Simba 2 TB, ο οποίος γέννησε, κυοφορεί, κυοφορεί έναν SSD της SanDisk, ο οποίος είναι Ultra 2 SSD, αυτός πρέπει να είναι 250, ο Θεός το έχει κολλήσει. Δηλαδή, βαριέται να βρει τρόπο να κάτσει στο PC του, να βρει, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο να το κουμπώσει τον SSD κάπου και σου λέει, πού θα τον κουμπώσω, αν τον κουμπώσω πάνω στο σκληροδίσκο. Δεν γαμιέται τώρα, δεν καθόμαστε τώρα να ψάχνουμε. Αλέκο, πώς δεν τα κάνεις όλα ένα stack, έτσι εδώ πέρα. Να βάλεις και τις μνήμες πάνω εδώ πέρα, να βάλεις και την κάρτα, όλα να βγουν σε ένα πυργάκι έτσι ωραίο ενωμένο για να βγει. Ρε Θεέ, Αλέκο, ρε Αλέκο. Λοιπόν, και φυσικά ξαναλέω από θέμα ψήξης του επεξεργαστή, γιατί είναι το πολύ σημαντικό σε ένα σύστημα, και ειδικά στην περίπτωσή μας που είναι ο K 6700, δηλαδή, που μπορούμε να του κάνουμε overclock. Το σύστημα εδώ, το κουτάκι μας το παρέχει το σύστημα της ψήξης και ελπίζω να είναι ok. Το προηγούμενο, στο άλλο το κουτί δηλαδή που είχα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και οι θερμοκρασίες του και όλα του ήταν μια χαρά σαν σύστημα ψήξης. Υποθέτω ότι στα ίδια καλά επίπεδα θα είναι και αυτό. Πάμε να τα αφήσω όλα τώρα τέρμα στο κρεβάτι, να τα πετάξω, έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικά μου, οπότε αν χαλάσουν δεν με ενδιαφέρει, και να σας δείξω λίγο το κουτάκι και σιγά σιγά θα προχωρήσουμε μέσα στο build. Γεια σας! Αυτό λοιπόν είναι το κουτί της Deepcool, το DoCase Liquid. Να τα πω εξ αρχής για να τελειώνουμε με τις ιστορίες. Χωράει ATX, Micro ATX και Mini ITX Motherboard. Θα το ανακαλύψω όμως μαζί σας, δεν το έχω δει πάρα πολύ. Εδώ έχει 4 βιδούλες, οι οποίες κρατάνε σταθερό το γυαλί, δεν είναι γυαλί, είναι plexiglass. Υπάρχει έκδοση και με clean γυαλί και αυτή που έχω εγώ εδώ, που είναι το λίγο φημέ. Συνεχίζω να το λέω γυαλί, αλλά εσείς στο μυαλό σας να έχετε plexiglass. Αυτό είναι, αλλά κάτσε λίγο να το βγάλω γιατί...
Δεν είναι φανταστικό αυτό? Εγώ πιστεύω ότι θέλω να παίρνω κουτιά μόνο γι' αυτό. Να παίρνω καινούριο hardware μόνο γι' αυτό. Να το. Α, τώρα γυάλισε. Ε, ναι. Και κάνει όλες τις τρίχες. Λοιπόν, άστο λίγο στην άκρη αυτό. Τι έχουμε? Είναι πάρα πολύ όμορφο. Παντού κοκκινάκια και ιστορίες. Δεν θα σας δείξω κοντινά πλάνα, γιατί θέλω να τα αφήσω να τα δείτε όταν μπουν σε λειτουργία και φωτιστούν. Αυτό που βλέπω εδώ επίσης είναι ότι μπροστά έχει μία πορτίτσα η οποία ανοίγει και έχει πρόσβαση σε δύο 5,25 ιντσών για optical drives. Έχει και μία για 2,5. Από αυτή την πλευρά, αυτό που μου αρέσει και συνεχίζω να πιστεύω ότι χρειάζεται σε πολλά κουτιά, είναι, μιας και αυτό γενικά είναι έτσι αδύνατο κουτί, σου δίνει ένα πλαϊνό μέρος το οποίο έχει μια κούρμπα για να μπορούν να χωράνε και λίγο παραπάνω τα καλώδια, να μην τα πιέζεις και ξέρεις, γίνεται εκεί πέρα ένας πανικός. Το κουτάκι αυτό έχει πίσω 7 PCI slots στην motherboard. Κάτω χωράει, βλέπω, 3 σκληρούς δίσκους, 2 σκληρούς δίσκους των 3,5 ιντσών. Χωράει 2 SSD, εδώ των 2,5 ιντσών δηλαδή, δίσκους. Και γενικά το βλέπω ok. Εμάς μας παίρνει, γιατί ο ένας ο SSD έτσι κι αλλιώς κυοφορείται πάνω στον HDD και δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το ωραίο σε αυτό το κουτί, παιδιά, ξαναλέω όμως, είναι όταν ανάψει. Βλέπετε ότι έχει κάποια πραγματάκια και που δεν καταλαβαίνετε τι περίπου είναι. Γι' αυτό και σας λέω, κάντε υπομονή για να δείτε στο τέλος του βίντεο όταν μπουν σε λειτουργία. Έχει αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο το ανακάλυψα τώρα, αυτό το γκρι. Με τρόμαξε και λέω εδώ πέρα πώς θα κάτσει motherboard. Δεν το πιάσα. Αλλά αυτό εδώ είναι πιο πολύ σαν demo για να δείξει πώς θα κάθεται πάνω στη motherboard η ψήξη. Κανονικά θα βγει αυτό και θα μπει η motherboard και μετά θα κάτσει από πάνω η υδρόψυξη. Πάμε να βάλουμε σιγά σιγά. Α, και κάτι σημαντικό που ξέχασα, τώρα το θυμήθηκα. Αυτό εδώ πάνω βγαίνει, έτσι, αφαιρείται πολύ εύκολα, για να έχεις πρόσβαση απευθείας στο radiator για να το καθαρίσεις. Έτσι, που είναι και αυτό μια ωραία επιλογή στα κουτάκια. Καταρχάς βγάζουμε το σακουλάκι από εδώ πέρα να μην μας ενοχλεί. Έχει και ένα άλλο κουτάκι το οποίο είχε καλούδια για την ψήξη. Αυτά τι είναι? Βιδούλες, ηχιάκι, ωραίο, μου αρέσει. Και πώς θα λένε αυτά τα airups? Πω, τα έχω. Έχει ένα ηχιάκι μικρό η motherboard για να κάνει τους ήχους της. Τα beep beep που ακούς στους υπολογιστές, και οι ήχοι αυτοί καθορίζουν και το πρόβλημα. Ή το αν όλα πάνε καλά, δηλαδή αν κάνει ένα ωραίο beep beep στην αρχή γρήγορο είναι ok, αν κάνει 3 είναι άλλη βλάβη, αν κάνει 2... ναι, είναι όλα κωδικοποιημένα, οπότε καλό είναι να υπάρχουν beep. Στους τεχνικούς είναι must, τέλος πάντων, γιατί καθορίζουν το πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό εδώ το πανελάκι, το γκρι με τρόμαξε, αλλά δεν είναι τίποτα, είναι το διαφημιστικό του πράγματος. Για να μην κρέμεται όλο αυτό, έχουν βάλει αυτό το γκρι πάνελ κάτω, το πλαστικό, για να διαφημίζεται ωραία. Και σε αυτή τη θέση του εδώ θα μπει η δικιά μας η motherboard. Αυτό, ξαναλέω, ελπίζω ότι δεν το χρειάζομαι, γιατί το φοβάμαι λίγο. Αυτή είναι η αντλία. Κοιτάξτε τι όμορφη είναι, έχει και αυτό εδώ το γυάλινο που φέρνει το... Α, να το. Κοίτα τι ωραία ήρθε. Το βλέπεις? Μου αρέσουν πάρα πολύ οι σωλήνες που είναι έτσι με ένα υφασμάτινο μεταλλικής υφής κάλυμα. Αυτό θα το αφαιρέσω όταν έρθει η ώρα, όχι ακόμη. Και αυτό. Μου αρέσει αυτό το κουκκινάκι που χρησιμοποιεί όλο το κουτί. Φανταστείτε το όταν ανάψει αυτό τι όμορφο θα γίνει. Και εδώ υπάρχει κάτι σαν ένα έτσι εφεδάκι το οποίο γυρίζουν αυτά και βλέπεις το νερό που κάνει τον κύκλο του να γυρίζουν εδώ οι φτερωτές. Δεν ξέρω τώρα αν γυρίζουν συνέχεια ή αν γυρίζουν ή δεν γυρίζουν καθόλου, αλλά νομίζω ότι γυρίζουν συνεχόμενα, όχι όμως πολύ γρήγορα. Θα δείξει. Πάμε να βάλουμε τη motherboard. Έβαλα και το rear IO της motherboard και τώρα θα μου δώσει ο Άλεξ τη motherboard και θα την κουμπώσω όπως είναι. Και την πιάνω έτσι με γυμνά χέρια, γιατί μου αρέσει και μπορώ. Αυτό είναι το μεγάλο μου το πρόβλημα.
Μην αγχώνεστε, δεν παθαίνουν τίποτα τα μηχανάκια αυτά. Δεν φαντάζεστε τι ξύλο αντέχουνε. Μην γίνεστε πολύ ψηριάριδες. Τώρα, βίδωσα τη motherboard και ήρθε η ώρα να καθαρίσω τον επεξεργαστή, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά πρέπει να κουμπώσουμε και την ψύκτρα εδώ πάνω και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πώς καθαρίζω τον επεξεργαστή? Παίρνω αλκοολούχα λοσιόν, οι πιο ψαγμένοι το λένε ενόπνευμα, και παίρνω και ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας, το βρέχω, μη φοβάστε, δεν είναι νερό, δεν βραχυκυκλώνουν, και έρχομαι και αφού το περάσω ένα χέρι σκέτο, με σκέτο χαρτί, του δίνω λίγο πίεση, χωρίς φόβο, και η αλήθεια είναι ότι πριν δεν έβγαζε καθόλου μαυρίλα, τώρα σίγουρα ολογικά θα βγάλει, το βλέπετε. Και εδώ είμαι μια χαρά. Εδώ αυτό θα το βγάλω τώρα και αυτό που θα χρειαστώ, έτσι, είναι να βάλω και την πάστα. Το κουτί έχει μια δικιά του πάστα, κάτσε λίγο εσύ εδώ με προσοχή, έχει μια δικιά της πάστα η Deep Cool. Δεν ξέρω αν θέλω να την εμπιστευτώ ή αν πρέπει να βάλω κάποια δική μου, αλλά μάλλον θα βάλω κάποια δική μου, γιατί εάν κάτι πάει στραβά και δεν είναι τόσο καλή η πάστα της Deep Cool, που προφανώς θα κάνει τη δουλειά της, αλλά για να είμαι καλυμμένος και για να μην έχω τον αδερφό μου πάνω από το κεφάλι μου, σαν και κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά, θα βάλω σίγουρα πράγματα μια καλή πάστα και επανέρχομαι. Αυτή είναι η θερμοαγώγημη πάστα που χρησιμοποιώ εγώ, Arctic Silver 5, αν θέλετε να την γκουγκλάρετε. Αυτή έχει βάσει το μέταλλο και έχω μια σύριγγα των 12 γραμμαρίων που κρατάει πραγματικά πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές, αλλά τα ξαναλέω και για τους καινούριους. Στην θερμοαγώγημη πάστα, παιδιά, δεν πρέπει να υπερβάλλετε. Ειδικά σε ένα τόσο μικρό CPU, δεν χρειάζεται να υπερβάλλετε. Ένα κόκο, ας το πούμε, ρυζιού. Αυτό. Άντε βάλει λίγο, ένα κλικ παραπάνω. Αυτό. Αυτό είναι αρκετό. Έτσι κι αλλιώς, εμείς θέλουμε το κέντρο του CPU να αποβάλουμε την θερμότητα και όχι στο σύνολο όλης αυτής εδώ της επιφάνειας. Γι' αυτό, στο κέντρο είναι που αναπτύσσεται η μεγάλη θερμοκρασία και από το κέντρο θέλουμε να πάρουμε τη θερμοκρασία και να την διώξουμε έξω από το μηχάνημα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να υπερβάλλετε, να μην ξεχυλίζει, δεν χρειάζεται δηλαδή να το παρακάνετε. Εδώ ο Αλέκος, ας πούμε, το είχε παρακάνει στο προηγούμενο του build, το οποίο το έχει κάνει μαζί με το Θέμη, και έχουν φύγει και στο πλάι κάποια έτσι κομμάτια. Ο Θέμη τη σούπα, σου την είπα. Λοιπόν, αυτοί όμως τώρα δεν είναι έτοιμοι, πρέπει να κουμποθούν τα σωστά λαμάκια για να κάτσει στο δικό μας το socket. Τα περνάω και έρχομαι. Πέρασα τα δύο λαμάκια που αντιστοιχούν στο δικό μας socket του 6700 και τώρα για να μας βολέψει θα μπορούσε να μπει και έτσι. Okay. Για να μας βολέψει και να μην κάνει παράξενες κούρμπες εδώ το οι σωλήνες. Οπότε νομίζω έτσι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Να δω ότι μπαίνουν στις δύο τρύπες από τα λαμάκια μας. Μπαίνουν, οπότε θα το κουμπώσουμε έτσι. Μια χαρά. Παίξε λίγο Lego. Τι να παίξω? Lego. Δεν είναι τόσο Lego η κατάσταση. Πιο πολύ για Playmobil μου κάνει. Εδώ. Τώρα, κουμπώθηκε. Όχι. Α, όχι από εδώ δεν κουμπώθηκε. Sorry, μη φοβάστε. Το έχω έτσι. Μια χαρά. Αυτά μπορούμε λίγο να τα σηκώσουμε ελαφρώς για να κουμπώσουμε τα τέσσερα κυκλικά στρογγυλά παξιμάδια. Έχω την εντύπωση ότι παρακολουθώ πολύ με νεγάκι. Έτσι τα παρουσιάζουν τα hardware τους εκεί με τα πιστολάκια για τις γυναίκες και τέτοια. Λοιπόν, τα βιδώνω ελαφριά στις τέσσερις άκρες. Αυτό τώρα δεν ξέρω το χέρι μου πώς θα φτάσει εκεί. Θα το προσπαθήσω όμως. Αφού έβαλα το παξιμάδι το τελευταίο, αυτά χρειάζονται βίδωμα. Αυτό που κάνω εγώ είναι να δουλεύω χιαστή, δηλαδή σφίγγω τη μια πλευρά, όχι υπερβολικά πολύ, δεν χρειάζονται, μέχρι να σφίξει, σφίγγω και την επόμενη και σε χιαστή πάλι αυτήν. Και έτσι είναι, ναι, και το σωστό βίδωμα γενικά, τα λέει πάρα πολύ καλά ο Καρατζάς. Εδώ, και είμαστε έτοιμοι. Αυτό που χρειάζεται η δικιά μας αυτή εδώ η αντλία είναι να πάρει από κάπου ρεύμα. Καλά μου το έχουν εδώ πέρα. Οπότε αυτό θα το κουμπώσω ακριβώς δίπλα του.
Δηλαδή, εδώ. Πήρε και το ρεύμα της η Αντλία. Οι ανεμιστήρες παίρνουν ρεύμα από εδώ, τα οποία θα τα κουμπώσουμε από το πίσω μέρος του κουτιού και μια χαρά. Πάμε να βάλουμε το τροφοδοτικό. Κούμπωσα λοιπόν το τροφοδοτικό μου, έδωσα ρεύμα στην motherboard, έδωσα ρεύμα στον CPU, κρατάω σε stand-by όλα τα καλώδια τα χήμα, δυστυχώς δεν είναι modular το συγκεκριμένο, οπότε θα έχω χήμα καλώδια να με κοιτάνε και έχω τους δύο SSD τους οποίους τους ελεύθερους, όχι αυτός που κυοφορείται από τον HDD, οι οποίοι θα κουμποθούν εδώ μπροστά. Αυτό θα φύγει η θέση του. Θα βάλω τον SSD έτσι από εδώ. Ευτυχώς έχει χειρόβιδες, γενικά μου αρέσει. Μου αρέσει το ότι είναι πολύ οργανωμένη η DeepCool. Είχε τα πάντα μέσα και από βιδούλες, από έξτρα χειρόβιδες. Τα έχει όλα. Αυτό που έχω να κάνω ως πρώτη παρατήρηση για το κουτί είναι ότι δεν έχει grommets. Θα μου πεις, είναι πάντα χρήσιμα. Ενδεχομένως να μην είναι πάντα χρήσιμα τα grommets και δεν είναι must για πολλούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον στα κουτιά είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Οπότε το συγκεκριμένο, από ό,τι βλέπω, δεν έχει πουθενά ούτε μισό grommet. Κάτι το οποίο κατά την άποψή μου λείπει. Όσο εσείς ανοιγοκλείσατε το μάτι σας, εγώ έβαλα τους δύο SSD, έβαλα ρεύμα και τα SATA καλώδια στους SSD μου. Όλα τα έκανα αυτά, ναι. Πίσω έβαλα τον SSD, τον HDD που κυοφορεί τον SSD κουμπωμένο, δεν τους ξεχώρισα, ενώ έχει θέση. Υβριδικό, Τι? Το λες και υβριδικό. Είναι υβριδικό, είναι και τα δύο μαζί, ταυτόχρονα. Έβαλα αυτούς λοιπόν με τα ρεύματά τους και τα λοιπά. Αυτό το χάλι θα σε μαζευτεί, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Έχω βάλει μπροστά τα τζαμπεράκια από την μητρική και τα κουμπάκια εδώ πάνω. Τι άλλο έχω κάνει? Έχω κουμπώσει τους ανεμιστήρες και αυτόν εδώ πίσω και τους δύο πάνω. Μιας και το ανέφερα, να πω ότι υπάρχει ένας ενσωματωμένος στο πίσω μέρος που λειτουργεί ως exhaust. Από εδώ πάνω έχουμε δύο ανεμιστήρες πάνω στην 24 εκατοστών υδρόψυξη, η οποία είναι πολύ ωραία να τονίσω. Ξαναλέω ότι έχει ανεμιστήρες κόκκινους με λαστιχένιες γωνίες. Πολύ προσεγμένο κομματάκι από την DeepCool. Έχω κουμπώσει τις δύο της RAM μου. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος να φέρω σε λίγο την κάρτα, την οποία την έχουμε εκεί, okay, και να φέρω και το ρεύμα του. Και φυσικά πριν τα κάνω όλα αυτά, όλο αυτό εδώ πέρα πίσω το χάλι, το χάος, λίγο έτσι μετά οι αράψεις, με τέτοια λίγο να το συμμαζέψουμε και να κλείσει το πίσω μέρος. Έτοιμος να βάλω και την κάρτα μου στο αλέκου το PC, να τα τονίζουμε αυτά σας παρακαλώ, να κάνει ένα χλακ. Πω, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου χλακ όταν μπαίνει η κάρτα γραφικών. Και το δεύτερο χλακ που μπαίνει είναι η μπάλα στο διχτάκι όταν παίζω μπάσκετ. Κάπως έτσι δηλαδή λειτουργεί, δηλαδή δεν μπαίνει ποτέ η μπάλα στο διχτάκι όταν παίζω μπάσκετ, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ. Ακούω, εντάξει. Ντάνγκ, ντάνγκ, ντάνγκ και μετά μέσα. Ακούω ασανσέρ, πρέπει να είναι ο Αλέκος. Ναι, ήρθε στο τέλος. Τι ακόμα? Στάνταρ, ρε. Θα ζητάει και τα αρέστα. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι σύχαμα είναι ο αδερφός μου. Τώρα θα τον μάθουμε. Λοιπόν, η βίδα αυτή κούμποσε. Κουμπώνω και την άλλη. Και είμαστε έτοιμοι να φέρουμε ρεύμα και να δούμε αν ποστάρει. Και έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω. Έχει κάτι LED παντού εδώ κάτω, αυτά πρέπει να ανάβουνε. Δεν ξέρω. Χρειάζεται ρεύμα αυτή η κάρτα. Η συγκεκριμένη ζητάει 8 και 6 pin. Δηλαδή ένα 8 και ένα 6. Πάνω στην ώρα. Εντάξει, έβαλε τα μικρόφωνά σου. Μισό. Ναι. Έλα να το βάλεις μπρος. Καταρχάς δες το πώς φαίνεται. Καλησπέρα. Σου αρέσει? Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μούτσα. Σου αρέσει? Μου το φτιάξατε? Μούτσε, σου αρέσει? Μου το φτιάξετε το PC μου? Ναι, το φτιάξαμε. Μίλησέ μου. 10 ευρώ για να το βάλουμε μπρος. Μίλησέ μου. Τι θέλεις να σου πω για το PC σου? Για να σ' δω. Αρέσει καταρχάς, πες μου λίγο. Ξέρω. Να σου το πεις και... και σκληρός. Έχει λίγο σκόνη εδώ. Γιατί δεν την καθαρίσετε? Γιατί έτσι θέλουμε. Ε? Λοιπόν, το PC σου είναι έτοιμο.
Έχεις πραγματικά ανώτερο PC από αυτό που αξίζεις. Τι λες ρε μαλάκα. Βλάχα. Τι λέει ρε μαλάκα. Βλαχαθερό, βλαχίδιο. 4K Dota έχεις παίξει, βλάκα. βλάκα. 120 FPS έχεις παίξει. Τι να τι. Αλήθεια τώρα, τη 1080 γιατί την βάλαμε. Τι είναι 1080. Στόπα, να παίζει θέλει. Η κάρτα γραφικών δεν είναι 1080. Πολύ άδικος αυτός ο κόσμος. Γιατί. Γιατί εσύ η παλιοβλαχάρα που παίζει ένα Dota. Πρώτον, να πούμε, πρώτον. Μία Dota. Λέρα. Ήξερα την 1080, σε δουλεύω. Η 1080 είναι κάρτα γραφικών. Έλα, ρε Αλέκο, πώς το σκέφτηκες αυτό. Η 1080 είναι κάρτα γραφικών και θα παίζω τώρα και τον Diablo. Πες λίγο, ρε, πες λίγο στα παιδιά, γιατί πραγματικά θα υπάρχει κόσμος που θα λέει. Ωραία, ρε Αλέκο, πείτε μου τι θέλετε να σας απαντήσω. Τι παιχνίδια θα παίζεις. Εκτός από τα πολύ προφανή, ας πούμε, τα. Dotes, Diablo και ναι, τέτοια. Ναι, ναι, Diablo. Τα Diablo. Τα διάφορα αυτά τα Diablo. Περίμενε, τι παιχνίδια θα παίζω. Ναι. Ό,τι προκύψει, ρε φίλε. Δηλαδή. Κάνα Little Nightmares. Α, τόσο βαριά παιχνίδια. Όχι, εντάξει, μπορεί να βγει ένα παιχνίδι στο PC. Γενικά είμαι κονσολάς. Είμαι ο τεμπέλης gamer. Θέλω τα πόδια μου να είναι τεντωμένα. Αν δεν είναι με τεντωμένος ολόκληρος αμούμια, εγώ δεν παίζω. Μόνο αν είναι ντότες και τέτοια που θέλουν το πισάκι και είσαι εκεί το κάψιμο. Και τα παιδικάκια και τα τίκι τίκι. Ναι, δηλαδή τώρα να παίζω single players και τέτοια που παίζω, μην νομίζετε ότι είμαι τέτοιος. Μην νομίζουν ναι, ότι παίζει, είμαι. Παίζει. Παίζω τα... Επιλεκτικά πολύ. Πολύ επιλεκτικά τα καλά όμως. Τέλος πάντων, το PC μου... Καταρχάς, δεν ξέρω το κάνει καλό, εδώ βλέπω πάτω, και σκόνες. Πρώτη φορά τώρα θα ανάψεις, πάτα λίγο. Πες μου ότι το έκανες, Πανηγύρι. Το έκανε πανηγύρι. Τσίρκο. Το έκανε τσίρκο. Πάτα το λίγο ρε. Oh, πάτα το λίγο να δούμε, τα βάλα σωστά. Κατάλαβα. Έλα, αλλά δες το εδώ τι προέγινε. Σαν μπουρδέλο είναι. Δες το λίγο. Το μπούστι. Δεν είναι φανταστικό. Τώρα θα βγει ο Blade. Από το... Κοίτα τι ωραίο. Ωραίο. Αυτό τι είναι. Αυτά γυρίζουν... Είναι το νερό. Που κάνει κύκλωμα το. Τι νερό. Η υδρόψυξη. Έχω υδρόψυξη. Το... Ναι, ρε. Έχω υδρόψυξη. Ναι, ρε. Αλλά και είχες και πριν. Απλά δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω. Εγώ νερό στην προηγούμενη δεν είδα. Δεν το είδα, το βλέπεις. Τώρα, ναι, βλέπεις και τα. Τέτοια να γυρίζουν. Δεν είναι ωραίο, έλα τώρα. Μαλάκα, όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια. Έλα. Έχω καινούριο PC. Θα μπω σε λίγο το βράδυ, rank. Ναι, θα μπω rank. Skype παίζει το PC μου. Και βεντρίλο θα μπει. Και βεντρίλο. Να τους δώσουμε μερικά πλάνα κοντινά. Ναι. Πάρτε. Παίζει καμιά 8K οθονούλα. Έχουμε τίποτα σε curved. Δεν έχω καμία διαθέσιμη καμιά τώρα. Καμιά 8K curved, ultra wide. Κάτι διαθέσιμο για τώρα πάνω μου δεν έχω. Μαλακία. Στις τσέπες μου, τώρα θα δείξει. Λοιπόν, έλα, κλείστο. Αυτά παιδιά, να έχετε καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ Μούτσι που μου φτιάξετε το PC. Στην Κυριακή σας, αγνοούμε τον Αλέκο. Να πάει να λιώσει στην Dota του, να περνάτε έλα, καλά. Έλα, δεν το πήρα μόνο για Dota αυτό. Ναι, μωρέ, εντάξει. Μπορεί απλά, να χρειαστεί. Ναι, κάπου. Απλά εντάξει, στις 100 ώρες, σε 98 θα παίζει Dota. Και Diablo. Και Diablo. Ναι, άρα γιατί το πήρε. Τελειώνει και το season. Χρειαζόμαστε και 2 ώρες για το Crysis 4, όταν κι αν θα βγει. Ποιο Crysis 4, βγαίνει Crysis 4. Όχι, λέω ρε παιδί μου, αν θα βγει για να. Πάντω, εντάξει, όταν βγει Crysis 4, πάμε μια κοντρίτσα τα PC μας. Δεν θε. Τι? Δεν θε. Είναι πιο δυνατό, ε. Έχεις πιο δυνατό PC από μένα. Φέρ' το εδώ να το μετρήσουμε. Θες να τη βγάλουμε έξω να τη μετρήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και την Deep Cool για την... ευχαριστούμε την Deep Cool για την διάθεση του κουτιού. Πάρα πολύ ωραίο κουτί. Θα έχω link στην περιγραφή κάτω. Αυτό ακόμα δεν έχω καταλάβει τι είναι. Να του ρίξετε μια ματιά. Άκου Αλέκο.
γυρίζει το νερό. Ναι, και αυτά είναι για μόστρα ή γυρίζουν για κάποιο λόγο. Είναι μόστρα. Μόστρα είναι, ναι. Ε, ναι, ναι. Τον αφήνω, γεια σας παιδάκια. Πουλάκια μου. Έτσι, ηγέτης. Κοιτάξτε, 1080 MSI. Deep Cool. Vengeance Rams. Σας έχω στεγνά. 120 FPS. Ranked. Πολύ μπροστά είναι, ρε. Έχει σκόνη, Σάκη. Νιώσε την απειλή να σου παίρνει τη ζωή. Η άγρια φυλή έχει εξαγριωθεί. Ψάχνει να βρει το επόμενο θύμα. Θέλει να παίξει. Και όποιος αντέξει, θέλεις να τρέξεις, τρέξε. Παίξε και δείξε μου αν έχεις αντοχή. Το παιχνίδι αυτό ονομάστηκε απ' την αρχή. Μάχη στη μάχη σου, ρίχνω στα μάτια τώρα. Στάχ και δεν μπορείς να με δεις.